ο κύριος Τσάκωνας, ο οποίος θέλει να μας παίξει λίγο με τη φλογέρα του. Ελάτε πιο κοντά να τον ακούσουμε. Είναι 87 χρόνων άνθρωπος, αθλητής εδώ της περιοχής και κάθε μέρα να τον θείτε εδώ πέρα στην περιοχή, τον βλέπετε να... Ευχαριστούμε τον κύριο Ευάγγελο εδώ, τον κύριο Ευάγγελο Τσάκωνα. Είναι 87 χρόνια παιδιά, τρέχει κάθε μέρα 365 μέρες το χρόνο. Έτσι είναι, κύριο Ευάγγελο. Και πάει, και πάει. Είμαι ο Ευαγγέλης ο Τσάκωνας, γεννήθηκα 1/1/1932. Γεννήθηκα στη Βάρδα του Άργους, μια περιοχή που δεν την ξέρει κανένας. Είναι εδώ άκοβα που μπαίνουμε μες στη Χούνη. Την περιοχή Βάρδα την ξέρουν τώρα μόνο οι αρχαιολόγοι και οι συμβολιογράφοι. Ξεχάστηκε. Λέγεται Άκοβα. Μέχρι 16 χρόνια έπαιζα τη φλογέρα μου. Ήμουνα αγροτοκτηνοτρόφος. Στα 17 μου κατέβηκα στο Άργος και μπήκα στην παραγωγή. Σιγά σιγά έκανα ιδιόκτητο μαγαζί. Κλείστηκα 40 χρόνια μέσα εκεί. Την ξέχασα τη φλογέρα. Ξεχάστηκε φλογέρα. Τώρα πριν ένα χρόνο πήγα στο παιδρικό μου σπίτι, έψαξα και ακόμα ψάχνω. Είχα μεταλλικιά φλογέρα. Δεν είχα αυτές τις πλαστικές που βγάζουν μισή φωνή. Ευχαριστώ τον γιατρό του αγώνα του κύριου Παναγιώτη και τον Κώστα. Τον κύριο Παναδράκο και τον Κώστα ήταν πάνω στο κάστρο και περίμενε υπομονετικά. Ο τεχνικός ο κύριος Παναδράκος, καρδιολόγος του κύριος Παναγιώτης. Προσπαθήσαμε επειδή δεν είχαμε ούτε τον Ιωαννικό Σταυρό, ούτε τους διασώσεις εδώ, να καλύψουμε τη διαδρομή, μην τυχόν και γινόταν κάτι. Λοιπόν, στο σκόπο σε Άργους να ευχαριστήσουμε που ήταν εδώ κοντά μας και όλους τους εθελοντές. Οι εθελοντές, παιδιά, είναι μέσα από το κίνημα εδώ, δεν έχουμε πολύ κόσμο εθελοντές και ευχαριστούμε για αυτούς. Λοιπόν, πρώτος νικητής, Βλάχος Γιώργιος, παρακαλούμε τον κύριο Αναστασίου τον Κώστα, θα θέλει να κάνει την απονομή.
Ο Κώστας λοιπόν εδώ είναι 20 χρόνια παιδιά στους δρόμους, εκεί στην Εμέα, παντός στους δρόμους, κάνει γράφη, είναι άνθρωπος του αντισμού και μέλος του συλλόγου μας, τον ευχαριστούμε. Κάντε ένα μόνο στο Γιώργο του Λάχο. Ένα λεπτάκι. Μπράβο Γιώργο, μπράβο Λάχο, μπράβο Γιώργο. Μπράβο Γιώργο, μπράβο Γιώργο. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι καλά και σε φίλους μας καλά το χρόνο να σε πάλι εδώ. Και το χρόνο να σε πάλι εδώ. Εκεί από μόνο στο Αθλητικό Βαρέλα. Αυτά είναι επιτεύγματα που γίνονται, μην τα θεωρείτε ότι είναι εύκολα και από την πλευρά της διοργάνωσης και άλλα και από την πλευρά σας συμμετοχή. Το να μπορεί να πηγαίνει στο σώμα σε τόσο δύσκολο πεδίο και να διεκπεριώνεις μια δρομική αποστολή είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι πάνω σε αμαξέδια που δεν θα απολαύσουν ποτέ αυτό το πράγμα, γι' αυτό να μην είμαστε πλεονέκτες και να μην εκτοξεύουμε την ύβρη του χρόνου, να περάσουμε, αντί 30 να πάμε 25, αυτά τα χαζοψώνια να τα πετάξουμε για να απολαμβάνουμε, να παίρνουμε ανάσες, να απολαμβάνουμε τις διαδρομές γιατί τα χρόνια περνάνε. Ευχαριστώ πολύ για που με ακούσατε, που σας ταλαιπώρησα και εύχομαι και του χρόνου σε όλους. Ανάση. Πάνω εδώ. Ανάση. Έτσι είναι στην Ελληνία, Γιώργο Τούρκος. Ο οποίος είναι το αθλητικό άνθρωπος, περπατάει κάθε μέρα εδώ. Αφανίσιος εδώ της περιοχής και του βουνού και του κάστρου και του... Χριστό, έλα πιο κοντά. Ευχαριστούμε όλους που σας έβαλα, παιδιά, και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά. Να είμαστε εδώ υγιείς και να χαρούμε να τρέχουμε. Να είμαστε καλά.